Στους 21 βαθμούς Κελσίου άγγιξε θερμοκρασία λίγο μετά τις 11 το πρωί σε παραλίες του Ηρακλείου, ενώ οι χθεσινοί νοτιάδες έδωσαν τη θέση τους ευητικούς ανέμους, με το κύμα αφρικανικής σκόνης να κορυφώνεται σήμερα και στο Ηράκλειο. Το σκηνικό του καιρού δεν επηρέασε πάντως τα σχέδια Ηρακλειωτών για βουτιές σε κοντινές παραλίες. Ωραία, περνάμε, είδαμε ήλιο, ήρθαμε στη θάλασσα, όλα καλά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι ή έρχεσαι? Για φέτος, ναι, πρώτη φορά. Πώς σας φαίνεται ο καιρός? Τέλειος, τέλειος. Έχουμε βέβαια και αφρικανική σκόνη, το βλέπετε, έτσι. Τι να κάνουμε, μαθαίνουμε να ζούμε με όλες τις συνθήκες και επιβιώνουμε. Η θάλασσα καλή είναι, τώρα η σκόνη από τη φύση είναι όλα, περνάμε καλά εδώ, μας δίνει δύναμη, μας δίνει ζωή. Φυσικά εννοείται, είμαστε στον παράδεισο. Ας έχει γίνει μας στον μπάνιο ένα συνήθειο, μια ωραία συνήθεια. Η αφρικανική σκόνη δεν αποτελεί εμπόδιο. Δεν είναι τρομερό όπως το παρουσιάζουν, δεν είναι. Δεν είναι τόσο έντονο όσο άλλες φορές. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σήμαιναν συνεγερμό για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Ο καιρός τώρα σήμερα είναι καλός. Φέτος μας τρίμωξε λιγάκι το κρύο, ναι. Αλλά πολύ ωραία. Είναι έχουμε το... και αφρικανική σκόνη. Δεν επηρέασε εδώ καθόλου, δεν έχουμε θέμα. Εδώ ερχόμαστε και φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Σύμφωνα με την κυρία Κανακίδου, στον ερευνητικό σταθμό περιβαλλοντικών μετρήσεων στο Φινοκαλιά, η συγκέντρωση σωματιδίων αφρικανικής σκόνης ξεπέρασε τα 220 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο στη διάρκεια 5 λεπτής μέτρησης, ενώ σε σύγκριση με χθες βράδυ, σήμερα τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης είναι σχεδόν διπλάσια, ενώ το φαινόμενο θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Η σκόνη αυτή κινείται ουσιαστικά από ένα χαμηλό βαραμετρικό, το οποίο μας έρχεται από δυτικά και μας φέρνει τη σκόνη από τη Λιβύη και την Ισία και Λιβύη και πιάνει πρώτα τα Χανιά και μετά το Ηράκλειο και φεύγει προς Ανατολάς. Μάρτιο και Απρίλιο έχουμε τα μεγάλα φαινόμενα μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Περιμένουμε λοιπόν ότι και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν φαινόμενα σκόνης. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία της Αμουδάρας με τους λουόμενους να απολαμβάνουν τον μπάνιο τους μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι τέλεια, είναι ωραία, ερχόμαστε, περνάμε καλά. Τα ξεχνάτε όλα. Όλα, τα πάντα. Δεν το συζητώ. Έχουμε το νου μας μόνο στη θάλασσα, τίποτα άλλο. Είμαστε παντός καιρού. Αφρικανική σκόνη, εντάξει. Και να μας ενοχλεί, την καταλαβαίνουμε. Γιατί ενισπλέουμε. Και να μας ενοχλεί, δεν το. Okay. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε καλό καλοκαίρι και πολλές ζέστες. Η θάλασσα μας έχει φέτος, ας πούμε, πρώτη χρονιά τόσο χαμηλά. Έχει πέσει σε 13 βαθμούς, ας πούμε, ενώ μέχρι 15-16 βαθμούς κάναμε γιατί μετράμε. Ναι. Και φέτος έπεσε πάρα πολύ.